Πραγματοποιήθηκαν στα ΙΚΤ τις χώρες φοιτητικές εκλογικές. Τον ομορροδόπηση διαδικασία κύλησε ομαλά με τις παρατάξεις να τονίζουν τη μεγάλη αποχή. Εμείς είμαστε μακριά από κομματικά, δεν ασχολούμαστε με τις πολιτικές εξελίξεις. Κοιτάμε μόνο το πανεπιστήμιό μας, το τμήμα μας συγκεκριμένα, το ΤΕΦΑ. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει με τους συναδέλφους μας, με τους συμφοιτητές μας, να είμαστε εκεί πέρα να βοηθήσουμε. Ό,τι ελλείψεις υπάρχουν, να είμαστε εκεί πέρα, το καταδύναμιν. Ό,τι θέμα υπάρχει για το φοιτητή στα ΤΕΦΑ, είμαστε εκεί πέρα εμείς, τον στηρίζουμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας κάνουμε. Αφορά κυρίως τη σύστηση και τη στέγαση, είναι πολλά παιδιά οικονομικά αδύναμα, τα οποία και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, με συνέπεια πολλές φορές και να μην μένουν στην Κομωτινή. Και να, ναι, ακριβώς, να περνάνε στη σχολή που θέλουν και να μην μπορούν να σπουδάζουν. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να έχουμε άμεση λύση εμείς. Αφορά κυρίως άλλους τομείς. Ικανοποιητικά νομίζω. Υπάρχει αποχή βέβαια, όπως παντού, αλλά εμείς προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα πρέπει να κρίνει το σημαντικότερο είναι να έρθει να ψηφίσει για το καλό των πανεπιστημίων, το καλό το τι θα πρέπει να γίνει μέσα στο πανεπιστήμιο και τι θα απόδοση υπάρχει μετά. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει στα ΤΕΦΑ, που θα πρέπει να ξανανοίξουν. Θα πρέπει να δοθεί υλικό προς κάποια πρακτικά μαθήματα. Γενικά υπάρχουν μεγάλες απώλειες και εμείς σαν ΔΑΠ στηρίζουμε να ξαναενταχθούν όλα αυτά και οι ειδικότητες και η δομή του. Μέχρι στιγμής υπάρχει μεγάλη αποχή, όπως κάθε χρονιά νομίζω. Θεωρούμε ότι αργότερα ίσως να έρθουν τα παιδιά να προσέλθουν στις κάλπες. Αυτό που ευελπιστώ είναι και εύχομαι να είναι λιγότερη η αποχή και θα ήθελα να τους παρακαλέσω να έρθουν στις κάλπες οι οποίες είναι ανοιχτές μέχρι τις 8 το